Μπορούν τα ferry boats στο μέλλον να χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υδρογόνο? Ένα πολυεπίπεδο ερευνητικό project αναπτύσσεται αυτή την περίοδο στις νήσους Ορκάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αφορά ferry boat που ενώνουν τα νησιά του συμπλέγματος και κινούνται με υδρογόνο. Ο David Hibbert συντονίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και γνωρίζει τις προκλήσεις και τα πλεονεκτήματά της. Το υδρογόνο είναι το μόνο καθαρό καύσιμο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για θαλάσσιες μεταφορές μεγάλης απόστασης. Έχουμε δύο project με άξονα το υδρογόνο που τρέχουν αυτή την περίοδο. Το ένα έχει να κάνει με σκάφη σαν αυτά που βλέπετε πίσω μας. Το project ονομάζεται Hydyme, έχει να κάνει με ένα συνδυασμό καυσίμου υδρογόνου με το υπάρχον diesel. Το αποτέλεσμα είναι άμεση μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και των συναφών εκπομπών. Το δεύτερο project που ακολουθεί ονομάζεται High Seas 3. Είναι ένα ferry boat που κινείται χρησιμοποιώντας 100% υδρογόνο ως καύσιμο, εντελώς καθαρό. Θα ακολουθήσει το πρώτο project. Στην ουσία χρησιμοποιούμε αυτό το πλοίο ως πρόδρομο αυτού που θα γίνει στο δεύτερο project. Η βασική πρόκληση με το υδρογόνο είναι η αξιοπιστία. Επειδή δεν είναι πολύ εκπαιδευμένοι στη λειτουργία των συστημάτων υδρογόνου και στην αλυσίδα παροχής του, χρειάζεται να κατασκευάσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα στα ferry boat. Τα δρομολόγια των πλοίων αυτών είναι προγραμματισμένα. Κάθε 15 με 20 λεπτά έχουμε μια αναχώρηση. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με αυτό, σημαίνει καθυστερήσεις για τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο. Η πιο μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι να χρησιμοποιήσουμε τα συστήματα καυσίμου με υδρογόνο και να τα κάνουμε αξιόπιστα, ασφαλή και αποδεκτά από τον κόσμο.